Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο της διαγραφής του Λευτέρη Αυγενάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά την επίθεσή του σε υπάλληλο του αεροδρομίου. Μήνυση κατέθεσε ο εργαζόμενος κατά του πρώην υπουργού. Τι γράφει στην επίσημη αναφορά της η αστυνομία για το επεισόδιο και για το «έχω ασυλία» που φέρεται να είπε ο βουλευτής. Crash test η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει από το πρωί εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Αμετακίνητος στις απόψεις του ο Στέφανος Κασελάκης, επιμένουν οι 87 στις προτάσεις τους. Εργαζόμενοι της Αυγής διαμαρτύρηθηκαν έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για το κλείσιμο του ημερήσιου φύλου. Μέα κούλπα η απάντηση του Προέδρου. Ημέρα εκλογών σήμερα στη Βρετανία, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία αποφασίζουν για τους βουλευτές τους. Νίκη ιστορικών διαστάσεων των εργατικών δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται και η επόμενη μέρα για τις σχέσεις Λονδίνου-Βρυξελών. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι από την υπόθεση της βιοπραγίας του Λευτέρη Αυγενάκη σε βάρος εργαζομένου του αεροδρομίου. Καθώς εχθές είχαμε παρέμβαση της δικαιοσύνης που ζήτα να διερευνηθεί αν ο βουλευτής διέπραξε συγκεκριμένα αδικήματα, ενώ και ο εργαζόμενος κατέθεσε μήνυση εναντίον του βουλευτή. Η εκτός όριων συμπεριφορά του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε βάρος του επέβαλε πειθαρχικά μέτρα και ο πρόεδρος της Βουλής, ενώ η έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν σύσσωμη. Ο ίδιος ζητά συγγνώμη μεν, αλλά αρνείται ότι χειροδίκησε και δεν παραδίδει την έδρα του παρά τη διαγραφή. Ο υπάλληλος του αεροδρομίου που δέχθηκε την επίθεση του Λευτέρη Αυγενάκη την περασμένη Παρασκευή, όπως φαίνεται στο βίντεο που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας, κατέθεσε μήνυση κατά του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή, ο οποίος έχει πει ότι αν ζητηθεί θα συνενέσει στην άρση της ασυλίας του. Από το Μαξί μου λένε πως ήταν δεδομένη η απόφαση της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά από αυτό που συνέβη. Δεν το κάνουν όλοι, το κάνει Μητσοτάκης. Άρα αυτό να του το δώσουμε. Επομένως, ναι, ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Και επιβλήθη σε επίπεδο κοινοβουλευτικό η μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί, που είναι η αποπομπή από την ομάδα της κοινοβουλευτικής, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Όταν πάντως πήγαν στο σημείο του περιστατικού αστυνομικοί, ούτε ο υπάλληλος ούτε ο κ. Αυγενάκης θέλησαν να υποβάλουν μήνυση. Ενώ επιβεβαιώνεται πως ο πρώην υπουργός ενημέρωσε ότι έχει βουλευτική ασυλία. Ανέφερε την ασυλία και πολύ καλά έκανε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τον αναγνώρισαν ότι είναι βουλευτής. Άλλωστε το γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν συλλαμβάνονται για πλημελήματα οι βουλευτές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν ο υπάλληλος επιθυμούσε εκείνη τη στιγμή να υποβάλει μήνυση, θα προσαγάγονταν και οι δύο στην αστυνομική διεύθυνση. Είπε ότι έχω ασυλία. Είπε τι δουλειά έχετε εδώ. Τι δουλειά έχετε εδώ, φύγετε από εδώ γιατί έχω ασυλία. Το βίντεο που ήρθε στο φως διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, αλλά από την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο λένε πως το περιστατικό κράτησε 7 λεπτά και ζητούν να δοθεί στις αρχές όλο το βιντεοληπτικό υλικό. Μετά από αυτό το περιστατικό, ναι, είναι σε μια κατάσταση ενεξάλλου. Απειλή, φωνάζει, μας είπανε, μας μεταφέρανε. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό, ότι κλωτσούσε καρέκλες, αν αποδογύριζε πράγματα. Άμα είναι καταγεγραμμένο από κάμερες. Αυτό ακριβώς. Οι εργαζόμενοι αυτό μας έχουν μεταφέρει. Για την υπόθεση έχει παρέμβει ο εισαγγελέας ζητώντας διενέργεια προκατακτικής έρευνας και θα κληθούν για κατάθεση ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπάλληλος της εταιρείας στο αεροδρόμιο, όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες και οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο. Στο περιστατικό με τον Λευτέρη Αυγενάκη αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης. Συνολικά συμπεριφορές του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» είναι η πρώτη και κυριότερη αντένδειξη για να είναι κάποιος μέλος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκ νέου υποψήφιος για να είναι μέλος αυτής. Δεν αφήσαμε λοιπόν κανένα μα κανένα περιθώριο. Και ξέρετε, επειδή ο κόσμος έχει βαρεθεί να βλέπει μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση, οι άμεσες και καθαρές λύσεις είναι αυτές που τουλάχιστον δείχνουν το δρόμο ότι θέλουμε να πάμε σε μια άλλη εποχή. Συνεδριάζει από το πρωί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής που θα συγκληθεί το Σάββατο. Εργαζόμενοι της εφημερίδας «Η Αυγή» περίμεναν τον Στέφανο Κασελάκη έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου και του εξέφερασαν τη δυσαρέσκειά τους για το λουκέτο στο καθημερινό φύλλο της ιστορικής εφημερίδας. Σου ζητήσαμε να έρθεις να μας βρεις από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκες. Έχεις έρθει στην Αυγή και στο Κόκκινο μόνο για συνέντευξη. Δεν έχεις έρθει να μας δεις.
πήρες μια απόφαση για κλείσιμο του καθημερινού από την Αμερική και ακόμα και σήμερα, μετά από τόσο καιρό, δεν έχεις έρθει να συναντήσεις τους εργαζόμενους. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε απλήρωτοι, δεν έχει έρθει ένας από εσάς να μας πει την επόμενη μέρα και να μας εξηγήσει πολιτικά, οικονομικά αυτήν την απόφαση. Είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Είναι το πρώτο μήνυμα που έλαβες όταν εκλέχτηκες. Από τον Νίκο τον Μορφωνιά έλαβες το πρώτο μήνυμα που σε ευχόμασταν καλή θητεία και ζητούσαμε να μας δεις. Και έχουμε Ιούλιο του 24 και δεν έχεις έρθει να βρεθείς μαζί μας. Και κλείνεις το καθημερινό φύλλο της Αυγής από απόσταση, με αυτόν τον τρόπο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις έστω και αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώνουμε την εκτύπωση του καθημερινού φύλλου. Είμαστε εδώ και είμαι εδώ στο υπόσχομαι για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει. Λοιπόν, μέα κούλπα εάν δεν είχαμε συζήτηση πριν. Δεν ξέρω τι έχω συζητήσει με τις διευθύνσεις μου, προσπαθεί να βρούμε. Με εμάς δεν έχει συζητήσει. Κατανοητό. Κατανοητό. Βλέπεις που λιδωρείται η εφημερίδα. Ποτέ δεν είχε η Αυγή κλειστά δωμάτια και μπορεί και ξέρω ότι η Αυγή δεν είχε. Άλλο Αυγή, άλλο μέτοχος. Κατανοητό. Δεν θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα επιθυμούσατε κάποια στιγμή σήμερα να συναντηθούμε. Στέφανε, ναι, και αύριο θέλουμε η Αυγή να είναι στα περίπτερα. Επιθυμούμε αύριο το πρωί η Αυγή να έχει τη θέση της εκεί που ανήκει. Η Αυγή ανήκει στα περίπτερα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, μίλησε στο συνέδριο του Economist και αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. So we want to have a very clear message from other progressive forces that they are progressive like us and there will be some red lines that we have and we will see. But it needs to be born from the ground up. Nobody can force it. I am open personally to not being part of the problem here. If myself, my person is the issue that a programmatic convergence will not materialize into a government, I promise you I will step down. Mm-hmm. I have no issue with being stuck to power or to prestige or anything like that. I want to be helpful. I genuinely have returned to my homeland to be helpful. If PASOK wants to coordinate on policies, I'm here to talk, we are here to talk, Syriza is here to talk and to try to do the right thing for the Greek people. Άνοιξαν οι κάλουπες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το πρωί οι Βρετανοί σειραίουν στα εκλογικά κέντρα για να αναδείξουν τη νέα τους κυβέρνηση αλλά και τους βουλευτές τους. Με τον Κιρ Στάρμερ και τους εργατικούς να είναι μπροστά 20 μονάδες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλουπες, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση του στο νούμερο 10 της Downing Street. 46 εκατομμύρια Βρετανοί καλούνται από το πρωί στις κάλπες για να αναδείξουν το νέο τους πρωθυπουργό, αλλά και τα 650 μέλη της Βουλής τους. Polling stations have opened for the first general election in almost 5 years. There are 40,000 across England, Scotland, Wales and Northern Ireland, where millions of people will be electing MPs to represent their constituency. Για να κερδίσει ένα κόμμα με απόλυτη πλειοψηφία χρειάζεται να εξασφαλίζει 326 έδρες. Οι δύο βασικοί μονομάχοι, Ρίση Σούνακ για τους συντηρητικούς Τόρις και Κιρ Στάρμερ για τους εργατικούς, έκαναν τις τελευταίες τους δηλώσεις πριν από τις κάλπες. Ο Στάρμερ, με τον αέρα του νικητή που του δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δηλώνει έτοιμος να κυβερνήσει. Every single vote has to be earned. We have to go out there and make the case. Change only happens if you vote for it. And imagine. And imagine a different future Friday morning, a Labour government elected in. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Στάρμερ, ο οποίος πήρε τη στήριξη της εφημερίδας Sun, αλλά και των Βρετανικών Times, τόνισε πως όσο ζει η Βρετανία δεν θα ξαναμπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ρίση Σούνακ από την άλλη προσπαθεί να πάρει πίσω κάθε χαμένη ψήφο. I understand people's frustrations with me, with our party, but I say this. Tomorrow's vote is not a by-election. It's not a referendum about the past. It's a choice about the future of our country. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι εργατικοί προηγούνται με 40% με διαφορά 19 μονάδων από τους Tories. Τρίτο έρχεται το ακροδεξιό κόμμα του υπέρμαχου του Brexit, Nigel Farage, με 16%. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ ώρα Αγγλίας, όταν θα έχουμε και τα exit polls, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να έρχονται τα μεσάνυχτα.
Δύο πολύ σημαντικές χώρες της Ευρώπης είναι σε εκλογές. Στο εσωτερικό έχουμε πλούσιες πολιτικές εξελίξεις και για να τα δούμε όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον πολιτικό αναλυτή Σπύρο Καπράλο. Κύριε Καπράλο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλησπέρα κύριε Αστερίου, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θέλω κύριε Καπρόλο να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και έπειτα να πάμε στα εσωτερικά. Στην Ευρώπη μιλάμε γενικώς για την άνοδο της ακροδεξιάς, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη Γαλλία. Μένει βέβαια να φάνει και τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο των εκλογών την Κυριακή. Αλλά στη Βρετανία η κατάσταση μάλλον είναι διαφορετική. Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικά παραδείγματα, δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Από τη μία στη Γαλλία αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου εκεί έχει αναπτυχθεί ένα δίπολο μεταξύ του κόμματος της κυρίας Λεπέν και των υπόλοιπων δυνάμεων, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Μακρόν, τους φιλελεύθερους, αλλά και την ενωμένη πλέον αριστερά, το αριστερό μέτωπο. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά θα καταφέρουν οι δυνάμεις που αντιστέκονται στην άνοδο της κυρίας Λεπέν να αποτρέψουν να κατακτήσει το κόμμα της κυρίας Λεπέν μια ισχυρή πλειοψηφία που θα αλλάξει άρδιντα δεδομένα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μια χώρα βαρόμετρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη στιγμή που έχουμε τόσο ανοιχτά μέτωπα μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει και πολλά. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ποια θα είναι η στάση της Γαλλίας την επόμενη μέρα απέναντι στην Ουκρανία. Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είδα στον γερμανόφωνο τύπο και τις σχετικές αναφορές του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, που ανοιχτά φαίνεται ότι στηρίζει την υποψηφιότητα το κόμμα της κυρίας Λεπέ. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά έχουμε την περίπτωση της Βρετανίας, όπου εκεί απόψε κατά πάσα πιθανότητα θα συντελεστεί μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Οι εργατικοί θα ζήσουν μέρες του 1997, όταν τότε ο Τόνι Μπλερ κατέκτησε την εξουσία με πολύ ισχυρή πλειοψηφία απέναντι στους Τόρις. Κατά τη δική μου άποψη, οι Τόρις πληρώνουν μία μακρά περίοδο με λανθασμένες πολιτικές επιλογές, αστάθεια. Μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία γνώρισε αλλαγές πρωθυπουργών, συνεχείς αλλαγές πρωθυπουργών τα τελευταία χρόνια. Υπήρξαν οι επιπτώσεις και οι συνέπειες του Brexit, που για πολλούς Βρετανούς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και συγκεκριμένους κλάδους της βρετανικής δραστηριότητας, βρετανικής οικονομίας, όπως επίσης είχε επιπτώσεις και στο εμπόριο, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση. Φαίνεται ότι οι εργατικοί πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, που πιθανόν να τους δώσει και πλειοψηφία. Αυτό θα το δούμε, μένει να αποδειχθεί απόψε. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον εκεί εστιάζεται την επόμενη μέρα όχι μόνο στις εσωτερικές εξελίξεις, καθώς ο κύριος Στάρμερ έχει υποσχεθεί σταθερότητα στους συμπολίτες, στους συμπατριώτες του, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στις σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καπράλο, γιατί ναι μεν η Βρετανία μετά το Brexit ενδεχομένως δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο την Ευρώπη όπως η Γαλλία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη μετά τη Γερμανία στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν εκεί οι σχέσεις Λονδίνου-Βρυξελών από την επόμενη μέρα. Αυτό το ελπίζουμε όλοι. Θα ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες διαδικασίες επαναπροσέγγισης, σύσφιξης των σχέσεων, αλλά υπάρχει και ένα κλίμα στην βρετανική κοινή γνώμη, ότι η οποία έχει αντιληφθεί ότι το Brexit ήταν ένα μεγάλο λάθος. Βέβαια, από το να υπάρξει βελτίωση και σύσφιξη των διμερών σχέσεων των δύο πλευρών, δηλαδή μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαφορετικό από το σενάρια που κυοφορούνται από κάποιους κύκλους ότι θα μπορούσε η Βρετανία στο μέλλον να επανέλθει ίσως, αλλά αυτό στην παρούσα φάση έχει πολύ μεγάλο συντελεστή δυσκολίας. Mm-hmm. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το λέω και με γνώμονα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στη χώρα μας μετά τις ευρωεκλογές, που βλέπουμε τα κόμματα της κεντροαριστεράς να έχουν μπει σε ένα έντονο κύκλο εσωστρέφειας, αλλά και η κυβέρνηση, η κεντροδεξιά παράταξη, να έχει χάσει και αυτή αρκετό σημαντικό ποσοστό. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη η κεντροδεξιά ήρθε πρώτη. Οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να πείσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπέστηκε ένα οδυνηρό εκλογικό αποτέλεσμα και
ο κινητήριος μοχλός της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας που είναι το Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα στην Γερμανία, το κόμμα του καγκελαρίου, του κ. Σόλτς, το οποίο ήρθε τρίτο στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία, για επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των κεντροδεξιών, των σοσιαλδημοκρατών και των φιλελεύθερων του Renew Europe στις Βρυξέλλες, είναι σημαντικό από τη στιγμή που μπορούν οι τρεις αυτές δυνάμεις να διαμορφώσουν τις εξελίξεις και έχουν διαμορφώσει τις εξελίξεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή ηγεσία την επόμενη μέρα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα είναι μόνο ποιος θα κατέχει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι τι πολιτικές θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα, ώστε να αναχτηθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, να δημιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις για ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περισσότερες ευκαιρίες στους Ευρωπαίους. Και όλα αυτά, κατά τη δική μου άποψη, κυρία Στερίου, θα αποτελούσαν ανάχωμα για την άνοδο των λαϊκίστων και ακροδεξιών κομμάτων ακριβώς ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριε Καπράλο, έχοντας πει όλα αυτά και με γνώμονα του τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θέλω το σχόλιο σας για τις εσωτερικές εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο θα είναι ακόμα πιο σημαντική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε την Κεντρική Επιτροπή. Βλέπετε ενδεχόμενο ρήξης με στελέχη που διαφωνούν με τον Στέφανο Κασελάκη και τι θα σημάνει περαιτέρω αυτό για την αξιωματική αντιπολίτευση? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του 15% στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Ο ηγέτης του, ο κύριος Κασελάκης, φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει στο δικό του σχέδιο, να δημιουργήσει έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει αναταράξεις στο εσωτερικό του. Το αν θα καταφέρει να κρατήσει, να διατηρήσει τη συνοχή είναι ένα θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θέλουν ξεκάθαρες θέσεις και απαντήσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Κασελάκης επιθυμεί να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως τον ακούσαμε να λέει, στις εξελίξεις στην ευρύτερη κεντροαριστερά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα εξαρτηθεί και από τα στελέχη τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια ανοιχτή διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου. Έχουμε πάρα πολλές υποψηφιότητες. Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για επιπλέον υποψηφιότητες. Και γενικότερα, σε ένα ευρύτερο σχόλιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι την ώρα που η κυβέρνηση κατέγραψε μια σημαντική πτώση στα ποσοστά της, η αντιπολίτευση αναζητεί ακόμα τον βηματισμό της και το τι ρόλο θα διαδραματίσει την επόμενη ημέρα. Πάντως, είπατε προηγουμένως ότι ο κ. Κασελάκης διεκδικεί ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον της κεντροαριστεράς, αλλά φαίνεται να μην επιθυμεί τουλάχιστον προς το παρόν ή σήμερα, αν μη τι άλλο, γιατί ο κ. Κασελάκης μας έχει συνηθίσει να αλλάζει και απόψεις κάποιες φορές, να επιθυμεί σύγκληση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Ναι, πιστεύει ότι ο ίδιος ως ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα, ως πολιτική πρόταση θα μπορούσε να τραβήξει το ενδιαφέρον των πολιτών, να αυξήσει τα ποσοστά του. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε επίπεδο θεωρίας, γιατί οι πολίτες, θα έλεγα μάλλον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να προσελκύσει τους πολίτες που στέκονται επικριτικά ακόμα, που στέκονται στο περιθώριο, στέκονται στην άκρη, αναμένουν από την αξιωματική αντιπολίτευση να δούνε περισσότερα πράγματα, να δούνε ένα συνολικό σχέδιο, να δουν την επόμενη μέρα να διατυπώνει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ, το είπατε και εσείς προηγουμένως, έχουν ήδη κατατεθεί 7 υποψηφιότητες. Αναμένουμε να δούμε αν θα γίνουν 8, γιατί ακούγεται πολύ έντονα το όνομα της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ ανοιχτά, κύριε Καπράλο, υπάρχει κάποια υποψηφιότητα που εσείς ξεχωρίζετε, και το ρωτώ με ποια έννοια, όχι σε πρόσωπο απαραίτητα, αλλά κάποιος από αυτούς που ήδη έχουν αναπτύξει τις σκέψεις τους για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι αυτό το σχέδιο ενδεχομένως θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, είτε να γίνει δεύτερο κόμμα είτε και πρώτο? Κοιτάξτε, πέρα από τα πρόσωπα, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική όσον αφορά στην επόμενη μέρα, για να ανακτήσει τη θέση που κατήχει για πολλές δεκαετίες στο πολιτικό σκηνικό. Διαφορετική κατά ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι πρέπει να μην ακολουθεί μια στρατηγική αυτοσυντήρησης, να ανοίξει τον βηματισμό του, να επανακτήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία, με τα συνδικάτα,
με τα νέα πολιτικά ρεύματα, με την νεολαία, δηλαδή να ακολουθήσει μια στρατηγική διεύρυνση. Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε, ναι. Ναι, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κοιτάξει να διευρυνθεί και προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του, κατά την άποψή μου, αλλά ο μεγαλύτερος ζωτικός χώρος που πρέπει να διεκδικήσει βρίσκεται στο κέντρο και στην κεντροδεξιά, αν θέλετε να το τοποθετήσουμε έτσι. Πιστεύω, αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα χειριστεί, μάλλον αν θα πάρει απόφαση τελικά η κυρία Διαμαντοπούλου για να κατέλθει στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αλλάξουν πολλά δεδομένα και θα αποκτήσει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μια διαδικασία εσωτερικής διάστασης. Πάντως, η κυρία Διαμαντοπούλου, τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ κομματικά, ασχολείται ευρύτερα βεβαίως με την πολιτική και με το δίκτυο που έχει και κάνει αρκετό, έτσι, αρκετή δικτύωση, networking που το λέμε στα ελληνικά. Ναι. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει ενδεχομένως να φέρει και κόσμο εκτός ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει? Και όταν λέω εκτός ΠΑΣΟΚ, εννοώ πιο πολλοί ανθρώπους που ενδεχομένως δεν πάνε παραδοσιακά να ψηφίσουν σε εσωκομματικές εκλογές ή μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα, πέρα από τα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά, λόγω της εμπειρίας το λέω περισσότερο απ' όλα, αλλά πιστεύω ότι έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να πετύχει τη διεύρυνση. Βέβαια, όλα αυτά, κυρία Στερή, είναι σε επίπεδο, θεωρητικό επίπεδο. Σας είπα και πριν ότι το ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει να ανακτήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, χρειάζεται να κάνει αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός και να σταματήσει όλο αυτό, να μην βρίσκεται εκλογισμένο σε ένα συνεχές σπιράλες οστρέφειας και αυτοπεριορισμού, θα έλεγα. Αυτό που λέτε για το εμπρός μου θυμίζει αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εμείς δεν πάμε ούτε κέντρο ούτε πιο δεξιά, αλλά βλέπουμε μόνο μπροστά. Αλλά αναρωτιέμαι, το μπροστά έχει πολιτικό πρόσημο? Το μπροστά, κατά τη δική μου άποψη, έχει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Έχει μια ολιστική προσέγγιση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, χωρίς αγγυλώσεις, χωρίς παροπίδες, αγγυλώσεις του παρελθόντος. Πρέπει τα κόμματα να μπορούν να απαντήσουν συνολικά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο μέσος Έλληνας πολίτης. Και γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και από τα συνεχή ρεπορτάζ που γίνονται και από το τηλεοπτικό δίκτυ του One, ότι οι Έλληνες σήμερα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και πιστεύω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τα μέτωπα της καθημερινότητας και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση. Το πώς δηλαδή θα σταθούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Καπράλο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Δελτίο. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Στερίου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μεταφερόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζο Μπάιντεν κατέστησε σαφές πως δεν εγκαταλείπει τον αγώνα για μια δεύτερη θητεία παρά τις πιέσεις να αποσυρθεί ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απολαμβάνει την πολύ δύσκολη θέση που έχει έρθει ο αντίπαλός του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να καταγράφεται η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε κατά του Αμερικανού Προέδρου. Να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Oh, broken down pile of crap. Yeah, it's a bad guy. He just quit. You know, he's quitting the race. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so f***ing bad. So. Ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών διανύουμε φέτος, με την κλιματική αλλαγή να δείχνει ξεκάθαρα πια το αποτύπωμά της. Μέσα σε λίγα 24 ώρα ζήσαμε θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς και την απόλυτη ξηρασία, ενώ από εχθές και για 48 ώρες θα αλλάξουμε εποχή με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, ενώ στην Έδεσα καταστράφηκαν καλλιέργειες από το χαλάζι, στη Θάσο και την Κοζάνη ξέσπασαν πυρκαγιές σε δάση από τους κεραυνούς. Από τη ζέστη και τις πυρκαγιές, τις καταιγίδες και στο χαλάζι, η κλιματική κρίση μέσα σε ένα 24ωρο θα δείξει τα δύο διαφορετικά πρόσωπά της. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Η κακοκαιρία εξπρες που θα πλήξει τη χώρα ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού κατέστρεψε καλλιέργειες κερασιών στην Έδεσα. Πολύ μεγάλη καταστροφή, ολική καταστροφή. Δεν υπάρχει ούτε ένα καλό, ούτε ένα. Και πρέπει οπωσδήποτε το κράτος να έρθει, να στείλει
το ΕΛΓΑΕ για να δει ο κόσμος τι θα κάνει. Για ολική καταστροφή και μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες κάνουν λόγο οι παραγωγοί, οι οποίοι περιμένουν τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ για να τις καταγράψουν ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Στη Θάσο και την Κοζάνη ξέσπασαν πυρκαγιές από κεραυνούς, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική τις έσβησε έγκαιρα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν αρχικά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στη συνέχεια τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και Πελοποννήσου, αλλά και την Αττική. Οι καταιγίδες αυξάνονται σε συχνότητα αλλά και σε ένταση. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, έρευνες έχουν δείξει ότι τριπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται οι ισχυρές καταιγίδες. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή των πολιτών τις επόμενες ώρες. Κάτοικοι και επισκέπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μπουρίνια. Τα μπουρίνια στη θάλασσα, που γνωρίζουμε όλοι πόσο επικίνδυνα είναι. Ενώ στις περιοχές που θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ρέματα. Και επειδή τα καλοκαιρινά μπουρίνια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, οι μετεωρολόγοι συμβουλεύουν μακριά από παραλίες και προσοχή στους εξωτερικούς χώρους. Ολοκληρώθηκε και η έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε πυροσβεστική, λιμενικό, ΕΛΑΣ, ένοπλες δυνάμεις και τοπική αυτοδιοίκηση να βρίσκονται στη μέγιστη ετοιμότητα. Και να περάσουμε τώρα στη μαφιόζικη εκτέλεση του τοπογράφου στο ψυχικό. Τουλάχιστον 35 με 40 διαμπερή τραύματα φέρει ισορρός του 54χρονου, όπως αποκαλύπτει η ιατροδικαστική εξέταση. Τα τραύματα βρίσκονται τόσο στο σώμα όσο και στο κεφάλι, ενώ μία σφαίρα τον βρήκε στο πόδι. Οι περισσότεροι πυροβολισμοί έγιναν σχεδόν εξ επαφής, ενώ η βαλιστική έκθεση αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο όπλα. Με δύο όπλα των 9 χιλιοστών πυροβολώντας τουλάχιστον 20 φορές γάζωσε τον 54χρονο τοπογράφο ο επαγγελματίας δολοφόνος του, που το πρωί της Τρίτης έφτασε έξω από την επιχείρηση του θύματος σε κεντρικό σημείο στο νέο ψυχικό, ώστε να ολοκληρώσει το φωνικό του σχέδιο. Από την βαλιστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά όπλα, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως ο 54χρονος τοπογράφος φέρει πολλαπλά διαμπερή τραύματα σε κεφάλι, σώμα και πόδια. Όταν δεν υπάρχει παρελθόν να έχει απειληθεί ενώ κάποιος άνθρωπος για την επαγγελματική του πορεία, τότε ουσιαστικά και εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. Τουλάχιστον και ένα 24ωρο πριν την δολοφονία φαίνεται ότι κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην περιοχή, όπως και κοντά στην οικία του θύματος. Η ώρα είναι 7:14 το πρωινό της Τρίτης. Στο νέο ψυχικό καταφθάνει το μαύρο σκούτερ με τον εκτελεστή του 54χρονου τοπογράφου. Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε η ιστοσελίδα in.gr φαίνεται ο δράστης να αντιλαμβάνεται ότι το σκούτερ με την πλαστή πινακίδα δεν χωράει να περάσει και προσπαθεί να μετακινήσει την πινακίδα με το χέρι. Δείχνει νευρικότητα, κάτι που δεν επέδειξε σε κανένα σημείο εκτέλεσης του φωνικού του σχεδίου. Είναι οι τελευταίες κινήσεις του δράστη, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα θα υλοποιήσει το φωνικό του σχέδιο εκτελώντας με 20 σφαίρες το 54χρονο. Προσπαθούμε να συλλέξουμε στοιχεία για το ποια διαδρομή ακολούθησε μέχρι που έφτασε και αν έφτασε πεζό στη συνέχεια ή ακολούθησε άλλο όχημα. Καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ουσιαστικά κάνουμε συγγραφή. Αξιωματικοί της ασφάλειας, παρατηρώντας το υλικό που έχει καταγράψει την εκτέλεση, διαπίστωσαν ότι ο δολοφόνος επιδεικνύει απόλυτη ψυχραιμία. Γεγονός που παραπέμπει σε στρατιωτική εκπαίδευση. Η ιδιοκτήτρια κλείδωσε την πόρτα. Mm-hmm. Την ρώτησε γιατί κλειδώνεις. Της είπε υπάρχει ένας τύπος μυστήριος με μηχανάκι. Αυτός είναι περίεργος και τον έχω ξαναδεί, έχει ξαναστηθεί εδώ. Βγήκε μια ηλικιωμένη κυρία, έναντι του έκανε παρατήρηση να φύγει, αλλά αυτός δεν της έδωσε καμία σημασία. Οι ανοιχτοί φάκελοι με τις χωροθετήσεις αλλά και τις αγοροπολισίες ακινήτων σε συνδυασμό με ορισμένες δικαστικές διενέξεις που είχε ο 54χρονος έχουν μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας, με κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών να έχει ήδη μεταβεί στη Μύκονο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.